Νίκος Μελέτης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλημέρα κύριε Μελέτη. Καλημέρα, καλημέρα στην Κρήτη. Κύριε Μελέτη, είχε ένα μπαράζ επαφών ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Αυτό έχει δημιουργήσει μία ανησυχία στην Αμερικανική κοινότητα, αλλά ταυτόχρονα αυτό μεταφράστηκε σε μια παγκόσμια ανησυχία. Τι εκτιμάτε? Δυστυχώς η εκκρεμότητα η οποία παραμένει στη Γάζα μετά το χτύπημα, το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου και τη σκληρή απάντηση του Ισραήλ, όσο μένει ανοιχτή, ίσως σήμερα μην φαίνεται αυτό τόσο καθαρά, αλλά όσο μένει ανοιχτή, πάντα είναι μια αιστεία η οποία μπορεί να αποκαλέσει μια γενικότερη ανάφλεξη σε ολόκληρη την περιοχή, με μεγάλες συνέπειες βεβαίως, γιατί η Μέση Ανατολή ξέρουμε όλοι, καταλαβαίνουμε όλη τη σπουδαιότητά τη και για λόγους ενεργειακούς και για λόγους στρατηγικούς και γεωπολιτικούς. Επομένως, έχουμε μια μεριά το Ισραήλ το οποίο δηλώνει ότι θα συνεχίσει την επιχείρηση και δεν πρόκειται, όπως είπε χθες ο κ. Νετανιάχου, να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας σε άλλες δυνάμεις, γιατί υπάρχουν τέτοιες προτάσεις. Από την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις προχωρούν με σχετικά αργό ρυθμό. Υπάρχουν μεγάλες απώλειες μεταξύ των αμάχων, δεν έχουν απελευθερωθεί οι όμηροι. Επομένως, έχουμε ένα μεγάλο αδιέξοδο εδώ επί του πεδίου. Οι Αμερικανοί προσπάθησαν με αυτό το μαραθώνιο διπλωματικών επαφών που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αλλά και ο διευθυντής της CIA, ο οποίος πήγε στο Ισραήλ, να βρουν μια άρση του αδιεξόδου αυτού. Φαίνεται ότι δεν το πέτυχαν στο παρόν. Είναι και διαφορετικές οι προσεγγίσεις, ακόμα και μέσα στον αραβικό κόσμο. Βλέπουμε ότι η Σαουδική Αραβία και η Εμιράτα έχουν μια πιο ήπια, πιο όρημη, θα έλεγα, στάση σε σχέση με αυτό που ακούμε από το Ιράν, αλλά και από τον Ταγί Περτογάν, ο οποίος παίζει ένα ειδικό ρόλο, προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο. Θέλω να πω λοιπόν ότι όσο δεν απελευθερώνται οι όμοιροι που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια αποσυμπίεση και θα μετέφερε την πίεση στο Ισραήλ να σταματήσει τις εχθροπραξίες, υπάρχει εκεί πέρα ένα επικίνδυνο αδιέξοδο. Βλέπουμε ότι προς το παρόν το Ιράν δεν θέλει να εμπλακεί σε μια απευθείας σύγκρουση με τους Αμερικανούς και το Ισραήλ, γιατί ξέρει ότι τότε θα δεχθεί ένα πρωτοφανές πλήγμα. Βλέπουμε τις δυνάμεις που έχουν συγκεντρώσει, τη δύναμη πυρός που έχουν συγκεντρώσει οι Αμερικανοί στην περιοχή. Και έτσι θα τίθεται σε αμφισβήτηση και η επιβίωση ίδια του Ιρανικού καθεστώτος, αλλά και η επιβίωση βραχίωνων, το πληροξούσιων, όπως τους λέμε, του Ιράν, όπως είναι η Χεσμόλα, που είναι το ισχυρότερο πόδι που έχει βάλει ποτέ το Ιράν στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Μεσόγειο. Με αυτό τώρα που λέτε μου δίνετε έτσι μια καλή ευκαιρία να σταθώ λίγο στο μήνυμα του Χασάν Ναστράλα, του ηγέτη Χεσμπολάχ, που έδωσε να καταλάβουμε ότι δεν θέλει κλιμάκωση. Την ίδια στιγμή και αυτό που λέτε εσείς και το Ιράν λόγω εσωτερικής εθραυστότητας που έχει δεν θέλει να προχωρήσει σε μια τέτοια κατάσταση. Πιστεύετε ότι η Χαμάς θα θυσιαστεί με τη συνένεση όλων των ανθρώπων για να εξασφαλιστεί μια κανονικότητα όπως ξέραμε πιο μπροστά? Δηλαδή μπορεί να δούμε το παράδειγμα που είχαμε με το Ισλαμικό κράτος και τον Μπιν Λάντεν, που ενώ χρηματοδοτούνταν από τις ΗΠΑ για την αποσταθεροποίηση, τελικά τον εξόντωσαν. Το θέμα είναι ότι για τη Χαμάς, πέρα από το Ιράν και αυτούς που υποστηρίζουν, δεν θα κλάψει κανείς, δηλαδή και οι Άραβες. Καμία αραβική χώρα αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζει τη Χαμάς, διότι και τα καθεστώτα του κόλπου, αλλά και η ίδια η Αίγυπτος, αλλά και η Ορδανία, δεν θα θέλουν να δουν μια οργάνωση όπως είναι η Χαμάς, που είναι εντελώς ριζοσπαστικοποιημένη και με ένοπλες ομάδες και όλα αυτά, με στενή σχέση με τους αδελφούς μουσουλμάνους, γιατί από εκεί προήλθε η Χαμάς, να πάρει το πάνω χέρι και να βγει νικήτρια από αυτή τη σύγκρουση. Διότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό τότε θα στραφεί σύντομα εναντίον τους. Επομένως, η Χαμάς δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται κανείς ιδιαίτερα, πέρα ίσως από το Ιράν. Που εκεί όμως το διακύβευμα για το Ιράν είναι πολύ μεγαλύτερο παρά η σωτηρία των άνδρων της Χαμάς και της ηγεσία της Χαμάς. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα μεγάλο κενό στον χώρο των Παλαιστινίων. Διότι η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία ελέγχει ένα μικρό κομμάτι της Γάζας, είναι διφθαρμένη, είναι γερασμένη, είναι φθαρμένη. Δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να πει ότι εκπροσωπεί αντιπροσωπευτικά όλους τους Παλαιστινίους. Ακόμα λέει και υποθέσουμε ότι αύριο γίνεται η ειρήνωση και ξεκινούν συνομιλίες. Η Παλαιστινιακή Αρχή, που θα είναι ο συνομιλητής του Ισραήλ και της διεθνούς κοινότητας, δεν εκπροσωπεί τους Παλαιστινίους. Όλη η Γάζα, στη Γάζα έχει εκδιωχθεί η
Φατάχ από την Χαμάς, γιατί κέρδισε τις εκλογές που έχουν γίνει τώρα σχεδόν 10 χρόνια. Θέλω να πω ότι η Χαμάς, η εξόδωσή της αν επιτευχθεί, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό στη Γάζα. Το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί βεβαίως ούτε με μια νέα Ισραηλινή κατοχή, ούτε και εύκολα με μια διεθνή κυδαιμονία. Γιατί είναι το θέμα ποιες χώρες θα πάνε εκεί, με ποιες δυνάμεις, με ποια εντολή θα έχουν αυτές οι χώρες, θα έχουν εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας, ή θα είναι μια ένωση προθήμων χωρών οι οποίες θα αναλάβουν να διαχειριστούν την κατάσταση στη Γάζα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή, και το θέμα της επόμενης μέρας. Βεβαίως, συζητάμε την επόμενη μέρα, όταν ακόμα είναι άγνωστο ότι θα γίνει σήμερα και αύριο. Πιστεύετε, επειδή το έχετε γράψει και στα συνεχόμενα άρθρα που δημοσιεύετε στο Liberal, πιστεύετε ότι είναι στην πιο κρίσιμη φάση, για να μείνουμε λίγο στο επιχειρησιακό επίπεδο, ο πόλεμος στη Γάζα, επειδή όσον ούπο θα μπουν στον αστικό ιστό και στα τούνελ οι Ισραηλινοί? Προφανώς μπαίνουμε. Δηλαδή, αυτό περιμέναμε όλοι στην αρχή, ότι θα γίνει μια μαζική χερσαία επίθεση. Δεν έγινε, επέλεξαν διαφορετική τακτική οι Ισραηλοί. Προφανώς έχουν διδαχθεί και από τον Λίβανο και από τη Γάζα τις προηγούμενες επιχειρήσεις και έχουν διδαχθεί αρκετά. Έτσι έκαναν αυτό που έχουν κάνει, έχουν υπερκυκλώσει την πόλη της Γάζας. Ξαρθρώνουν σιγά σιγά συμπεριφέρεια τα δίκτυα της και τις υποδομές της οργάνωσης. Αλλά όμως το μεγάλο βέβαια στοίχημα είναι να μπει στο αστικό ιστό. Ένα αστικό ιστό, ο οποίος πέρα ότι έχει χιλιάδες αμάχους μέσα, δεν ξέρεις που βρίσκονται οι όμιλοι, δεν ξέρεις πώς θα μπορέσει να εξαρθρώσει όλα τα δίκτυα του τούνελ τα οποία χρησιμοποιούν για τις επιθέσεις, τις ξαφνικές επιθέσεις ή άλλες χαμάς. Και έχει και ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα. Με όλα τα ερήπια που έχουν σοριαστεί στους δρόμους της πόλης της Γάζας, είναι πάρα πολύ δύσκολη και η κίνηση των θωρακισμένων αρμάτων και των αρμάτων του Ισραηλινού στρατού και των χερσαίων δυνάμεων. Και έχει ένα μεγάλο πρόβλημα κυρίως με τους αμάχους. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά το Ισραήλ έχει χάσει ουσιαστικά την έξοχη καλή μαρτυρία και την νομοποίηση που είχε τις πρώτες ημέρες του πολέμου, διότι όλοι στρέφονται στο θέμα της απώλειας των αμάχων. Η Χαμάς χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα και έτσι φέρνει μια πάρα πολύ λεπτή επιχείρηση. Η διεθνή κοινότητα είναι διχασμένη τώρα. Πολλοί μιλάνε για εκεχηρία. Το ζητούμενο είναι, έχει το περιθώριο το Ισραήλ να περάσει σε εκεχηρία? Μάλλον, για να το πω στο γενικό, έχει το περιθώριο το Ισραήλ να μην κυνηγήσει την πλήρη εξόντωση της Χαμάς? Αυτός είναι ο στόχος του και αυτό θα είναι να πετύχει. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό, διότι η Χαμάς στη Γάζα είναι μια οργάνωση η οποία διοικούσε την Γάζα. Δεν είναι μια κρυμμένη μυστική τρομοκρατική οργάνωση. Έτσι ήταν μια οργάνωση που έχει ρίζες στο πληθυσμό της Γάζας. Και νομίζω ότι και όλη αυτή η καταστροφή που συμβαίνει τώρα καθιστά πιο εύκολα στρατολογική και νέα μέλη από τον πληθυσμό, από ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα, έχουν χάσει τις οικογένειές, έχουν χάσει τα σπίτια τους και έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να περάσουν και να ενισχύσουν τη γραμμή της Χαμάς. Και αυτό είναι και ένα άλλο θέμα, δηλαδή σε τέτοιες περιόδους βλέπουμε πάντα ότι αναπτύσσονται και βγαίνουν καινούριες τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο στίχημα για το Ισραήλ, γιατί λες αν θα το συνεχίσουν. Νομίζω ότι αν το Κατάρ πετύχαινε να απελευθερώσει τους ομήρους, κάτι που και αυτό είναι δύσκολο, γιατί είναι το τελευταίο χαρτί που κρατάει στα χέρια της Χαμάς, έτσι. Τότε το Ισραήλ θα βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση για να συνεχίσει τον πόλεμο με την ίδια ένταση που έχει σήμερα. Δεν θα μπορούσε εύκολα δηλαδή να νομοποιηθεί απέναντι και στους Αμερικανούς, απέναντι και στους όλους όσους το στηρίζουν, ότι εγώ συνεχίζω τον πόλεμο, αυτόν τον σκληρό πόλεμο, μέχρι να εξοδώσω το τελευταίο εγκέφαλο της Χαμάς. Το κλειδί δηλαδή είναι και η όμηρη. Που σε αυτό το σημείο ήθελε να παίξει κάποιο ρόλο και ο Ερντογάν με την Τουρκία για να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή στην αρχή, αλλά τελικά η παράκρουση που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες δεν αφήνει περιθώρια και θέλω να μας πείτε και δύο λόγια για το ρόλο της Τουρκίας. Ο Ερντογάν, όπως πολλές φορές κάνει, ξεπερνάει τα όρια. Δηλαδή, ενώ θα έχει προϋποθέσεις στην αρχή της κρίσης να έχει πράγματι ρόλο, καθώς αποδείχθηκε ότι ο Χανίγε, ο αρχηγός της Χαμάς, τη μέρα που έγινε επίθεση βρισκόταν στην Τουρκία, σύμφωνα με δημοσίευματα τα οποία δεν διαψεύστηκαν. Έτσι, και έχει στενές επαφές με την Χαμάς, έχει δώσει διαβατήρια, μπορεί να κινούνται και όλα αυτά. Όμως, έχασε αυτή την ευκαιρία. Γιατί την έχασε, διότι ο Ερντογάν
Μπορεί να κάνει ένα σχεδιασμό ότι θέλει η Τουρκία να είναι μεγάλη δύναμη, περιφερειακή δύναμη, να έχει λόγο σε όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή, να είναι η ηγέτητα δύναμη του μουσουλμανικού κόσμου, εκθέτοντας έτσι και τα αραβικά καθεστώτα, που έχουν πιο ήπια στάση. Αλλά όμως έχει ένα DNA το οποίο είναι, δεν αλλάζει. Το ιδεολογικό DNA το οποίο δεν αλλάζει στον Ερντογάν. Αυτός φαντάζεται τον εαυτό του αρχηγό των Enforcement Power, ηγέτη των πανταχού καταφρονημένων και καταπιεσμένων. Αυτό δεν μπορεί να το βγάλει ο Ερντογάν από το κεφάλι του. Γι' αυτό έκανε αυτή τη επιθέση απέναντι στους Αμερικανούς, που υπάρχει και άλλα ανοιχτά ζητήματα, τη Συρία, τα F-16 κλπ. Θεωρεί ότι γίνονται κινήσεις να απομονώσουν την Τουρκία από ένα νέο χάρτη που φτιάχνουν οι Αμερικανοί, μια αρχιτεκτονική ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, και γι' αυτό τα έκανε λίμπα με τις φοβερές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ αλλά και εναντίον των Αμερικανών. Δηλαδή, και έτσι όπως το έκανε, αυτό που ζητάει λέει, να γίνει να κινήσει δυνάμεις στη Γάζα και να είναι και η Τουρκία μία από αυτές. Πώς το Ισραήλ θα το δεχθεί την άλλη μέρα να είναι κίτρια δύναμη στη Γάζα, στο έδαφος προς το παρόν, ο Ερντογάν και η Τουρκία, η οποία θεωρεί ότι Χαμάς είναι απελευθερωτικός στρατός. Να απελευθερώσει τι, τη Γάζα και την Ιερουσαλήμ. Όλο αυτό για να φτάσουμε στα ελληνοτουρκικά, πώς επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όσο δηλαδή ο Ερντογάν τραβιέται στο ασιατικό στρατόπεδο, θα έλεγα, γιατί πλέον και το ευρωπαϊκό το αφήνει, και συντάσσεται ας πούμε με το Ιράν και με τις υπόλοιπες δυνάμεις που στηρίζουν και την τρομοκρατία μέσω της Χαμάς, πώς αυτό επηρεάζει, γιατί σε λίγο καιρό θα έχουμε την έναρξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου πάλι, πώς επηρεάζει το ελληνοτουρκικό αυτό? Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει μεγάλα προβλήματα μπροστά του. Το ελληνοτουρκικά είναι νομίζω το μικρότερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή και γι' αυτό ίσως δεν ασχολείται και ιδιαίτερα. Πρέπει να ξέρουμε ότι και αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε η επαναπροσέγγιση δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει τίποτα στις θέσεις της Τουρκίας. Έτσι, για να το διευκρινίζουμε. Υπάρχει ένα κλίμα καλό ότι δεν υπάρχει παραβίαση. Αύριο, αν θέλει ο κ. Ερντογάν, δίνει μια εντολή και φύγει 50 αεροπλάνα και πετάνε μέσα στο ελληνικό ένα αεροχώρο και πάνε από ελληνικά νησιά. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει σταθερή βάση αυτή η διαδικασία αποκλιμάκωσης της έντασης. Είναι κάτι που μπορεί να επαναληφθεί ανά πάσα στιγμή. Από την άλλη πλευρά, όπως έλεγα, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή δεν θέλει και άλλα μέτωπα να ανοίξει. Έχει το μεγάλο μέτωπο με τους Αμερικανούς. Έχει το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου εκεί βλέπει να γίνεται προσπάθεια περιθωριοποίησής του. Και δεν θα ήθελε, νομίζω, και μια νέα ένταση με την Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, η συνάντηση που θα γίνει σε 7 Δεκεμβρίου θα έχει φυσικά και περιφερειακά θέματα. Δηλαδή, εκεί ο Ερντογάν θα βρει την ευκαιρία πάλι να βάλει την ατζέντα του για τη Μέση Ανατολή, πώς βλέπει το ρόλο της Τουρκίας σε ολόκληρη την περιοχή. Και εκεί βέβαια είναι ένα θέμα που υπάρχει διαφωνία με την Ελλάδα για το πώς αντιμετωπίζουμε και την Τουρκία και αν είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε εμείς την Τουρκία ως μεγάλη περιφερειακή και ηγέτητα δύναμη στην περιοχή. Αλλά αυτό θα είναι σε μια γενική συζήτηση που θα γίνει εκεί επί των θεμάτων, τα οποία θα ασχοληθεί η συνάντηση τον Δεκέμβριο. Νομίζω ότι ήδη έχει πέσει ο πύχης. Εκεί που λέγαμε για συμφωνία στο μεταναστευτικό, τώρα και ο Σχερίδης πρέπει να γίνει μια συνεννόηση να βάλουμε ένα αξιωματικό εμείς στην Τουρκία και ένα αξιωματικό οι Τούρκοι εδώ και να κοιτάζουν τις κινήσεις των μεταναστών και όλα αυτά. Δηλαδή, τίποτα ουσιαστικό. Και να δίνουμε και βίζες στους τουρίστες, στους Τούρκους να περνάνε στα ελληνικά νησιά. Θα γίνει συζήτηση για την πολιτική προστασία για θέματα δηλαδή, που λέγαμε κάποια θέματα χαμηλής πολιτικής. Τα μεγάλα θέματα, Κώστα μου, όπως φαίνεται να έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές, θα πάνε για το 2024, αν και όπως και όποτε. Μάλιστα. Η στάση της ελληνικής πλευράς τώρα, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο την στάση της ελληνικής πλευράς, γιατί έχει δεχτεί μια κριτική στο εσωτερικό, το ότι δεν κράτησε, ας πούμε, έκανε αποχή από την ψηφοφορία του ΟΗΕ, από το ψήφισμα των τρόπων την να δικαιώνει το Ισραήλ. Πώς την αξιολογείτε, πώς την κρίνετε? Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια αρκετά ισορροπημένη στάση, διότι η Ελλάδα έχει και βεβαίως θέμα για λόγους αρχής αντιμετωπίζει το Μεσανατολικό με θέσεις αρχής, αλλά έχει και εθνικά συμφέροντα. Ένα ψήφισμα το οποίο αφορούσε μόνο την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και δεν περιείχε ούτε την καταδίκη της Χαμάς, ούτε αναφορά στο δικαίωμα του Ισραήλ για αυτοάμυνα, ήταν σαφές ότι δεν ήταν. Ήταν μόνο μερές το ψήφισμα αυτό. Δηλαδή, μπορεί να ικανοποιούσε κάποια αυτιά στην Ελλάδα, κάποιων διαδηματιστών, κάποιων αριστερών οργανώσεων, όλο αυτό που έχουμε μεγαλώσει με το θέμα της ελληνοπαλαιστινιακής φιλίας. Αλλά την άλλη πλευρά,
έκλεινε δρόμους, διότι εσύ έχεις κάνει μια πολιτική 15ετίας τώρα, η οποία είναι ισορροπημένη, να έχεις σχέση με το Ισραήλ, που λες πράγματα και λες αλήθειες για το Ισραήλ, για ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό κράτος, την ανάγκη ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους, από την άλλη σχέση με τους Άραβες. Πρέπει να είναι σχέση σου μια ισορροπημένη σχέση. Η Ελλάδα έχει καταδικάσει τις απώλειες των αμάχων που προέρχονται από την επίθεση του Ισραήλ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα βρισκόσει τη σημαία εναντίον του Ισραήλ και να αμφισβητήσει το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα. Αυτό πρέπει να γίνει βεβαίως, όπως είπαμε, με βάση το διεθνές δίκαιο, με βάση τους κανόνες πολέμου. Όταν δεν γίνεται αυτό, εδώ είμαστε και τις καταδικάζουμε. Και να κλείσουμε τώρα με κάτι που έχετε γράψει στο παρελθόν για το νέο δρόμο του μεταξιού, που θα ξεκινάει από την Ινδία, θα παρακάμπτει Κίνα, Τουρκία, Πακιστάν, θα δίνει πολύ αναβαθμισμένο ρόλο στη Σαουδική Αραβία και στο Ισραήλ, και από εκεί θα έρχεται στο, μέσω του Κύπρου στην Ευρώπη και μέσω της Ελλάδας βέβαια. Αυτό όλο που συμβαίνει, ενώ υπήρχε μία ροπή προς αυτή την κατεύθυνση, βλέπετε να αλλάζει αυτό το σχεδιασμό κάτι? Δεν αλλάζει, απλώς νομίζω ότι τον καθυστερεί και τον κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί είδαμε ότι αυτό που ξαφνικά ανακοίνωσαν στο Νέο Δελχή, στο G20, ο Μπάιντεν, ο Μακρόν, οι ηγέτες των χωρών της περιοχής, ήταν ένα σχέδιο και της Ινδίας βεβαίως, ήταν ένα μεγαλόπινο σχέδιο το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική των ΗΠΑ για την αντιπαράθεσή τους με την Κίνα. Δηλαδή να φτιάξουν ένα νέο διάδρομο, ο οποίος θα είναι διάδρομος ενέργειας, διάδρομος data, διάδρομος εμπορίου και θα συνδέει τη μεγαλύτερη αυτή στιγμή χώρα του κόσμου και την πιο αναπτυσσόμενη οικονομία, την Ινδία, με τη Μέση Ανατολή και με την Μεσόγειο και από εκεί με την Ευρώπη. Η Τουρκία έχει αποκλειστεί, όπως και άλλες χώρες βεβαίως, και το Ιράν γινόταν παράκληση. Δεν ήθελε να υπάρξει αυτός ο νέος διάδρομος που δημιουργεί προφανές είναι αυτό και νέες πολιτικές συμμαχίες και νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην περιοχή. Ένας από τους λόγους, εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό που ξέσπασε τώρα αυτή η κρίση της Γάζας, ήταν ακριβώς για το τορπιλιστή, το μεγάλο σχέδιο της εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ με την Σαουδική Αραβία. Μια συμφωνία η οποία θα άφηνε σκληρό και μεγάλο έντονο αποτύπωμα στην περιοχή, διότι ουσιαστικά θα άνοιγε το δρόμο με την αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ στη λύση των δύο κρατών, όσο και να αντιδρούν και από τις δύο μεριές, για τις δύο πλευρές υπάρχουν αντιδράσεις γι' αυτό. Λοιπόν, αν δεν υπάρξει αυτή η εξομάλυνση και αυτή το κοινό όραμα για ένα νέο διαφορετικό μέλλον που θα το συνδέει η σχέση η ενεργειακή ή τα οικονομικά, τα κοινά οικονομικά συμφέροντα που θα δώσει ευημερία στην περιοχή, λοιπόν, όσο δεν υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις και όσο το Ισραήλ αμφισβητείται το δικαίωμά του για να υπάρχει ως κρατική οντότητα, δεν μπορεί να υπάρξει λήξη στο Παλαιστινιακό. Και αυτό συνέχεια θα έχουν μια ανακύκλωση τέτοιων επεισοδίων, ιστορικών επεισοδίων, όπως αυτό που ζούμε τώρα στη Γάζα. Κύριε Μελέτη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και όπως φαίνεται δεν θα βαρεθούμε καθόλου για το μέλλον, θα τα λέμε συχνά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.